Κύριε Υπουργέ, σας εξομολογούμε ότι είναι από τις ερωτήσεις που δεν θέλω να κάνω. Δεν θέλω να τις κάνω και έχω πολλά χρόνια μέσα στο Κοινοβούλιο και περίπου κάθε χρονιά κάτι παρόμοιο είμαι υποχρεωμένη να κάνω. Εύχομαι ειλικρινά να είναι η τελευταία φορά που κάνω αυτή την ερώτηση. Ακούμε την Υπουργό, ακούμε το Υπουργείο σας να λέει ότι φέτος τα σχολεία ξεκίνησαν με τα λιγότερα δυνατά κενά, έχουν καλυφθεί περισσότερες ανάγκες, όλα πάνε καλά. Εγώ να σας πω να το συμμεριστώ και να πω μια χαρά το κάνατε. Στην πιο αδύναμη, στην αχίλιο πτέρνα του κοινωνικού, του πολιτικού, του ανθρώπινου γίγνεσθε, έχουμε τρύπα. Μιλάω για τα ειδικά σχολεία και ειδικά για το σχολείο της Ρόζας Συμβριώτη, το οποίο είναι ιστορικό από τη φύση του. Δεν ξέρω αν θα υπήρχαν ειδικά σχολεία στην Ελλάδα αν δεν υπήρχε το σχολείο της Ρόζας Συμβριώτη από τότε φτιαγμένο. Εκεί έχουμε ελλείψεις, τεράστιες ελλείψεις. Ακούγεται τεράστιες και άμα με ακούσει ο κόσμος τώρα, αν τυχόν ακούει, μιλάω για 1, 2, 3, 5 άτομα, εργαζόμενους. Λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές. Δεν γίνεται αλλιώς σε αυτά τα παιδιά, στα νηπιαγωγεία. Δεν γίνεται στα δημοτικά. Δεν είναι κάτι που μπορεί να καθυστερήσει και να πεις ότι το παιδί θα έρθει από το νηπιαγωγείο και θα ξαναπάει στο νηπιαγωγείο. Δεν γίνεται. Εδώ δεν είναι ο χρόνος, είναι χρήμα. Δεν μπορεί να μην μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά. Η ερώτησή μου έχει το χαρακτήρα του επείγοντος με την έννοια ότι πιστεύω ότι αν θελήσετε, μπορείτε να το λύσετε στις 15 μέρες. Το εννοώ. Και πολλές σας λέω. Να μην πει ο Οκτώβρης χωρίς αυτό. Και την ώρα που σας λέω αυτό, και στην ερώτησή μου θα δείτε, αν τη μελετήσετε, θα δείτε, ξέρετε ποια είναι τα κενά. Μπορώ να σας τα πω και ποια είναι τα κενά, να διευκολύνω. Να σας τα πω ενδεχομένως και στη δευτερολογία μου. Για να καταλάβετε και ότι δεν υπερβάλλω, πιστέψτε με, ναι, θα τα πω στη δευτερολογία μου. Θέλω επίσης να σας χρησιμοποιήσω ως μέσον. Ακούγεται παράξενο, μέσα στο Κοινοβούλιο. Διαφάνεια έχουμε. Αντί να παίρνω τηλέφωνα, αντί να παρακαλάω, αντί να βάζω κάποιους άλλους να πάρουν τηλέφωνο, σας βάζω κυριολεκτικά μέσον, εδώ, ενώπιον του Κοινοβουλίου. Σας βάζω μέσον στον αρμόδιο υπουργό, σας βάζω μέσον στην περιφέρεια, να εξασφαλιστεί η μετακίνηση των παιδιών. Ακόμα και αν πάρετε δασκάλους, ειλικρινά σας το λέω, στα σχολεία αυτά δεν πρόκειται να εμφανιστούν τα παιδιά. Ήδη πάνω από τα μισά παιδιά δεν πάνε. Γιατί δεν λειτουργούν τα μέσα μεταφοράς. Υπάρχουν 2 αντί για 4. Πάνε και μαζεύουν τα παιδιά από τις κοντινές συνοικίες και από τις λίγο μακρινότερες συνοικίες, την Κεσσαριανή τώρα μιλάμε. Νέο Κόσμο και Ηλιούπολη δεν πάνε. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Να βάλετε δασκάλους. Μα άμα βάλετε δασκάλους και δεν πηγαίνουν τα παιδιά. Δεν είστε αρμόδιος υπουργός. Τυπικά έχω καταθέσει, ειλικρινά σας το λέω. Έχω καταθέσει ερώτηση απλή στον αρμόδιο υπουργό για να μου απαντήσει. Μην χάσουμε άλλο χρόνο. Σας βάζω στην ψύχρα, σας το λέω. Ειλικρινά, μέσον σας βάζω. Ούτως ή άλλως το σύστημα λειτουργεί έτσι. Το ζητώ χάρη, πώς το λένε. Δεν έχω άλλο τρόπο. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιδικίας αυτό. Αποκλείεται να είναι, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ. Έχω να σας πω και άλλα πράγματα στη δευτερολογία μου και πιστέψτε με, το λεωφορείο και οι ειδικοί άνθρωποι, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, είναι εξορισμού θαύματα. Θαύματα. Η επίδραση που έχουν πάνω στην πρόοδο των παιδιών και η επίδραση που έχουν στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, γιατί όσα παιδιά καταφέρουν να πάνε που δεν πάει το λεωφορείο, τα πάνε οι γονείς τους. Το έχετε εύκολο σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου πείτε δεν περισσεύει. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω τι τρόπο πρέπει να βρούμε. Πάντως όχι χορηγό. Στην ερώτησή σας θέτεται 2 θέματα. Το ένα είναι το θέμα του προσωπικού και το άλλο το θέμα της μεταφοράς. Θα αναφερθώ με συγκεκριμένα στοιχεία στη δευτερολογία για το θέμα του προσωπικού. Εδώ στο πρώτο σημείο θα αναφερθώ για την ειδική αγωγή και τη στάση που κρατάει η παρούσα κυβέρνηση. Αντιλαμβάνουμε πλήρως αυτά τα οποία λέτε, διότι όντως το θέμα ειδικής αγωγής είναι εκείνο στο οποίο φαίνεται ο πολιτισμός της κοινωνίας μας. Στους αδύναμους ανθρώπους, εκείνους που έχουν ανάγκη, εκεί φαίνεται. Και γι' αυτό το θέμα, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι βασικό, είναι κεντρικό ζήτημα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Και υπάρχουν αυξημένες πλέον ανάγκες για κατάλληλες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο πλαίσιο για την εκπαίδευση και για αυτά τα παιδιά
τα οποία πολλές φορές για πρακτικούς λόγους είναι αποκλεισμένα από την εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα κυβέρνηση έχει αποδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία, θέλω να πιστέψω, και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε για πρώτη φορά στα χρονικά της εκπαιδεύσεως με 5.929 διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή. Και έτσι καλύψαμε τη συντριπτική πλειοψηφία των κενών ειδικής αγωγής των τμήματων που έχουμε για την ένταξη, για την παράλληλη στήριξη και την παράλληλη στήριξη. Όλα αυτά δεν είναι κάτι απλό, είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία για να μπορέσουμε να βρούμε, γιατί όπως είπατε σωστά, είναι πάρα πολλές διαφορετικές ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες. Τώρα θα αναφερθώ γενικώς για τα σχολεία της Κεσαριανής. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ ειδικά στο σχολείο Ρόζα Ιμπριώτη. Φέτος διορίστηκαν 400 μέλη ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και ειδικότερα 261 σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και 139 σε σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης, τα ΣΔΕΗ, των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, βουλευτικής και υποστήριξης. Οι διορισμοί αυτοί έρχονται να προσθεθούν στους κύριους T40 που ήδη είχαν γίνει από το Μάρτιο του 2020. Ειδικά στην Κεσαριανή έχουν διοριστεί από το 2020 και μετά 43 μέλη ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις και επίσης για το 2022-2023 το Υπουργείο Παιδείας, επιδιώκοντας τη στελέχωση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και των δομών ειδικής αγωγής, έχει προχωρήσει σε συνολικά 5.116 αναθέσεις σε αναπληρωτές καθηγητές για ειδική εκπαίδευση και ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν προσληφθεί 47 άτομα. Στη φάση που είμαστε, ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχωρήσεως και επεξεργασίας τυχόν νέων κενών που έχουν δημιουργηθεί, ούτως ώστε στη δεύτερη φάση να προχωρήσουμε σε προσλήψεις νέων αναπληρωτών. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε και θα σας τα αναλύσω συνέχεια, προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη μονάδα της Κεσαριανής λειτουργεί κανονικά με βάση όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις ειδικότητες, χωρίς κενό στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, αλλά ούτε και στο ολοήμερο. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία στην δευτερολογία. Γι' αυτό σας ζήτησα να μου πείτε να κρατήσετε για τη δευτερολογία σας τα αριθμητικά στοιχεία. Και θα αναφερθώ και στο πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι υπαρκτό της μεταφοράς, γιατί αυτό νομίζω αυτή τη στιγμή είναι το βασικό πρόβλημα. Θα είμαι σαφής και καταλαβαίνετε, θα σας καλούσα μια μέρα να πάτε από εκεί, να δείτε το σχολείο. Έχει κι άλλες ελλείψεις. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα ένα σχολείο τέτοιο, με αυτά τα παιδιά, με αυτές τις ανάγκες, να έχει χώμα στην αυλή, χώμα, και να έχει μία τουαλέτα για τους δασκάλους και μία τουαλέτα για τα παιδιά. Και να θεωρεί κάποιος ότι αυτά τα παιδιά έχουν τον ίδιο χρόνο χρήσης της τουαλέτας με τα υπόλοιπα. Τώρα δεν είναι του Υπουργείου Παιδείας. Όχι, απλώς το λέω για να δείτε ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον των πραγμάτων δεν είναι του Υπουργείου. Είναι του Δήμου, είναι των Κονδυλίων, είναι πολλών άλλων πραγμάτων. Είναι ακόμα και τη στέγαση εκεί και που έπρεπε να είναι αυτά τα σχολεία και πώς έπρεπε να είναι. Και δεν θα το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Πάω στα ειδικά. Δεν το φαντάστηκα. Είναι ο Σύλλογος. Είναι ο Σύλλογος των Γονέων και είναι ο Σύλλογος των Διδασκόντων. Τι λείπει? Από τη Ρόζα Ιμπριώτη το σχολείο λείπει ένα άτομο βοηθητικού προσωπικού. Στο ειδικό νηπιαγωγείο λείπουν δύο ειδικοί επιστημονικοί, ένας λογοθεραπευτής και ένας εργοθεραπευτής. Ή θεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια, έτσι. Στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο ΕΛΕΠΑΠ λείπουν τρία άτομα. Ένας φυσιοθεραπευτής, ένας λογοθεραπευτής και ένας εργοθεραπευτής. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Στο δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο ΕΛΕΠΑΠ λείπουν δύο. Ένας εργοθεραπευτής και ένας φυσικοθεραπευτής. Στο πρώτο νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ λείπουν τρεις. Ένας λογοθεραπευτής, ένας εργοθεραπευτής και ένας νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια. Στο δεύτερο ειδικό νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ, ισχύουν και για τα δύο φύλλα για να μην το λέω κάθε φορά και τρώω χρόνο, λείπουν τέσσερις. Ένας φυσιοθεραπευτής, ένας λογοθεραπευτής, μία κοινωνική λειτουργός και μία ψυχολόγος. Λοιπόν, χθες έβλεπα κάτι, δεν έχει καμία σημασία, αρκετά σοβαρό στη τηλεόραση. Και έβλεπα πως παιδιά με προβλήματα παρόμοια με αυτά των παιδιών που φοιτούν εκεί, μπορεί μέχρι τα 8 τους να μην μιλάγανε και με
την κατάλληλη υποστήριξη από το επιστημονικό προσωπικό, φτάσανε 20 και 25 ετών να χειρίζονται αισθήματα, να προχωράνε σε σπουδές, να προχωράνε σε 10.000 άλλα πράγματα. Επομένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσουμε. Εσείς, εγώ, η κοινωνία, οι γονείς, αυτοί που μας ακούνε, αυτοί που δεν μας ακούνε, και θα σας πω και κάτι, αυτοί που θέλουν και αυτοί που δεν θέλουν. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να το καλύψουμε. Άμεσα, γρήγορα, αποτελεσματικά, με το κατάλληλο προσωπικό. Και να θυμάστε και κάτι, επειδή από προσωπική εμπειρία σας το λέω, πήγα στο σχολείο πριν από το καλοκαίρι και το έζησα. Το ολοήμερο σχολείο εκεί είναι συνάρτηση του φαγητού. Είναι συνάρτηση του φαγητού. Πρέπει να υπάρχει φαγητό. Μη σας λένε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει σχολείο χωρίς φαγητό. Ούτε είναι σε θέση οι γονείς με αυτά τα παιδιά να κουβαλάνε φαγητό εκεί. Και αυτές οι ανάγκες δεν υπάρχουν τα κονδύλια να καλυφθούν. Επομένως, το ολοήμερο σχολείο απαιτεί και μία σειρά από άλλα πράγματα, πολλό μάλλον ειδικό προσωπικό και δι' βοηθητικό προσωπικό κάτω από αυτές τις συνθήκες και τηρουμένων των αναλογιών, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κόστος μεταφοράς που μπορεί να έχει ανέβει, κόστος θέρμανσης που μπορεί να έχει ανέβει, κόστος για τη διατροφή που μπορεί να έχει ανέβει. Αλλά αυτό το κόστος, έχω την εντύπωση ότι μία δραχμή, συγγνώμη για την έκφραση, να επενδύσει κάποιος, 100.000 εισπράττει πίσω. 100.000. Από αυτές που δεν μετριούνται σε χρήμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που έχω, στο ειδικό νηπιαγωγείο Κεσαριανής Δωζέ-Ιμβριώτη, με ενεργό μαθητικό δυναμικό 2 παιδιών, απασχολούνται τώρα ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό ειδικής αγωγής, ένας νηπιαγωγός και 2 νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής, 4 άτομα συνολικά. Στο δημοτικό σχολείο πρότυπο ειδικό Κεσαριανής Δωζέ-Ιμβριώτη, με ενεργό δυναμικό 60 παιδιών, απασχολούνται για το έτος 2022-2023, δεν θα σας αναφέρω τις ειδικές κατηγορίες γιατί είναι πολλοί, εργοθεραπευτές πάντως διαπιστώνω, επειδή αναφερθήκατε, απασχολούνται 2, φυσιοθεραπευτές 1, θεραπευτές λόγου 2, σχολικοί νοσηλευτές 1, ψυχολόγοι 1, φυσικής αγωγής 4, δάσκαλοι ειδικής αγωγής 13. Όχι, μου επιτρέπετε πάντως να σας πω το εξής. Εκείνο που βλέπω ως μεγάλη εικόνα, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Έχουμε βοηθητικό προσωπικό ειδικής αγωγής 7 άτομα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό 9 άτομα, που είναι επειδή είναι ειδικής αγωγής, 19 δασκάλους και 12 λοιπές εκπαιδευτικές ειδικότητες. Τώρα, πρέπει να έχουμε και τη μεγάλη εικόνα, με βάση το άρθρο 8 του νόμου 3699 του 2008 που καθορίζει τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τμήμα ειδικών νηπιαγωγείων και ειδικών δημοτικών σχολείων, αυτό ορίζεται κατ' ελάχιστον σε 4 και κατανότατο σε 7 μαθητές ανά τμήμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειώνεται με κατώτερο όριο τους 3 μαθητές ανά τμήμα. Θα έρθω σε αυτό. Τα παιδιά τα ενεργά που μπορούν να πάνε αλλά μπορεί να μην μπορούν να μεταβούν λόγω προβλήματος μεταφοράς θεωρούνται ενεργά παιδιά. Δεν θεωρούμε ότι είναι εκτός. Επομένως, με βάση τα στοιχεία που έχουμε με τα 2 άτομα που είναι στο ειδικό νηπιαγωγείο το ειδικό νηπιαγωγείο λειτουργεί οριακά. Ενσυνειδήτως το λειτουργούμε οριακά. Το δε ειδικό δημοτικό λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό αριθμό μαθητών ανά τμήμα, καθώς η αναλογία είναι 3,15, δηλαδή είναι κάτω από το 4. Επομένως, με βάση τα στοιχεία αυτά, δεν τεκμηρεύεται η έλλειψη σε επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Σημείωσα τις 3 ειδικότητες που είπατε και θα επανέλθω. Τώρα, για το θέμα της μεταφοράς μαθητών. Τι να το κάνεις να τους έχεις τους δασκάλους στο σχολείο όταν δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά εκεί πέρα. Σύμφωνα με τον νόμο, αρμόδιες για τη μεταφορά είναι οι περιφέρειες. Και δεν έχουμε πλέον από το 2011 και μετά πιστώσεις στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για δαπάνες μεταφοράς μαθητών, ούτως ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε. Στελεχώνουμε με συνοδούς και οδηγούς στα σχολικά λεωφορεία που ανήκουν στις συγκεκριμένες μονάδες. Οι συγκεκριμένοι ανέρχονται στον παρόντα χρόνο
Έχουν προσληφθεί φέτος 76 υπάλληλοι ΔΟΧ κλάδων οδηγών και συνοδών με διάρκεια σύμβασης 10 μηνών. Δεν έχουμε κάποια άλλη αρμοδιότητα. Παίρνω το μήνυμά σας, αυτό που το είπατε, ως προς τα να λειτουργήσουμε ως μέσον. Δεν είναι μέσον, είναι στοιχειώδης ανθρωπιά. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με την περιφέρεια. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε με σκοπό να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν λύση στο θέμα. Η περιφέρεια πάντως μας υποσχέθηκε, είναι λέει σε διαδικασία επιλύσεως του προβλήματος. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό το θέμα όσο πιο σύντομα γίνεται, για να μπορούν αυτά τα παιδιά να πάνε στο σχολείο και για τα ίδια τα παιδιά και για τις οικογένειές τους.